Καλησπέρα σας. Έως σήμερα 358.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε 193 χώρες. Είναι ταχεία η αύξηση που έχει ο ιός σε όποια κοινότητα και κοινωνία εισβάλλει. Η ανθρωπότητα έχει ήδη καταγράψει περισσότερους από 15.000 επιβεβαιωμένους θανάτους, αλλά και περισσότερους από 100.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό έχουν γίνει ήδη καλά. Σήμερα σας ανακοινώνω 71 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού SARS στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων ανέρχεται σε 695 και αφορά 28 περιφερειακές ενότητες της χώρας, ιδιαίτερα περιφερειακές ενότητες του νομού Αττικής. Το 56% των νοσούντων έως σήμερα είναι άνδρες. Ηλικίες από 18 έως 64 ετών αφορούν το 75% των περιπτώσεων, ενώ άνω των 65 είναι το 21% των περιπτώσεων. 114 συμπατριώτες μας συνεχίζουν να νοσηλεύονται. Το 61% από αυτούς είναι άνδρες. 35 συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένοι. Η μέση ηλικία τους είναι 68 έτη και όλοι είναι άντρες εκτός από μία γυναίκα. 74% των διασωληνωμένων συμπολιτών μας έχει υποκείμενο σοβαρό χρόνιο πρόβλημα υγείας. Οι συμπολίτες μας που έχουν καταλήξει από το νέο ιό είναι 17. Η μέση ηλικία τους ήταν τα 76 έτη. Οι 14 ήταν άντρες και οι 3 γυναίκες. Ήταν όλοι ηλικιωμένοι ή είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα. Τέλος, 29 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Σχετικά με την επιτήρηση και τη σταδιακή αύξηση των κρουσμάτων, παραμένουμε στις εκτιμήσεις των μαθηματικών μας προβλέψεων, οι οποίες ανανεώνονται συνεχώς. Τα στοιχεία μας δείχνουν πως περίπου 8 με 10.000 άνθρωποι έχουν ήδη προσβληθεί στη χώρα. Πάντα οι μαθηματικές εκτιμήσεις έχουν μια βεβαιότητα, αλλά και δείχνουν πόσο κοντά μας μπορεί να είναι ο ιός. Μας αφορά όλους. Πρέπει να τονίσω εδώ πως δεν έχουμε καλά στοιχεία για πολλές πτυχές της τωρινής πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολλές κρίσιμες λεπτομέρειες της επιδημιολογίας είναι άγνωστες. Γιατί στη Γαλλία τα ποσοστά νοσηλείας και κάποιες ηλικιακές κατανομές είναι διαφορετικά από τις δικές μας παρατηρήσεις ή τις παρατηρήσεις της Κίνας? Στα άγνωστα συμπεριλαμβάνονται ο απόλυτος αριθμός των περιπτώσεων. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Ο ρόλος των παιδιών στη μετάδοση. Ο ρόλος της μετάδοσης όταν δεν έχει συμπτώματα ή πριν εμφανίσει συμπτώματα. Καθώς και του απόλυτου κινδύνου θανάτου από τη λίμωξη με το νέο ιό. Όλα αυτά έχουμε κάποια δεδομένα, αλλά δεν είναι βέβαια επιστημονικά δεδομένα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν γνωρίζουμε και δεν πρέπει να λάβουμε τις δραστικές ενέργειες για να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού, έως ότου τα δεδομένα μας είναι ακόμη πιο σίγουρα. Νομίζω γνωρίζουμε ήδη αρκετά, σαν επιστημονική κοινότητα, ποιες είναι οι απαραίτητες δράσεις, όσο δύσκολες και αν είναι αυτές. Πρώτα, ο αριθμός των σοβαρών περιπτώσεων, που είναι το προϊόν από τα δύο άγνωστα μεγέθη, δηλαδή του πόσοι έχουν μολυνθεί σε σχέση με του πόσοι νοσούν σοβαρά ή πεθαίνουν. Αυξάνει πολύ. Αυξάνει δραματικά σε ανισχυτικά επίπεδα, εάν επιτρέψουμε στη νέα λίμωξη να εξαπλωθεί. Αυτό το ξέρουμε με σιγουριά. Και αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιβαρυνθεί όσο το δυνατόν λιγότερο το σύστημα υγείας της χώρας. Επίσης, οι ασθενείς που είναι ελαφρά, είναι πολύ περισσότερο σημαντικό να απομονώνονται παρά να ελέγχονται. Επιπρόσθετα, πρέπει να γνωρίζουμε καλά ότι χωρίς μέτρα ελέγχου, ο αριθμός των περιπτώσεων θα συνεχίσει να αυξάνεται δραστικά έως να μολυνθεί περισσότερο από το 50% του πληθυσμού. Ακόμα και σε χώρες με πολύ καλό σύστημα ελέγχου, είναι αδύνατο να έχει μολυνθεί το 50% του πληθυσμού. Αυτή τη στιγμή οι υπολογισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν πως για κάθε ένα ασυμπτωματικό ασθενή υπάρχει τουλάχιστον ένας ασυμπτωματικός ή με ελαφρά συμπτώματα. Η παρουσία ασυμπτωματικών ατόμων και ιδιαίτερα νέων που μπορεί να μεταδίδουν τον ιό φάνηκε και σε πρόσφατο έλεγχο ατόμων που επέστρεψαν από περιοχές με υψηλή μετάδοση του ιού στη χώρα μας. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πως τα μέτρα δεν πρέπει να χαλαρώσουν. Και όταν κανείς χαλαρώνει στα μέτρα, η μετάδοση θα αυξηθεί με μαθηματική ακρίβεια, όπως και ο αριθμός των περιπτώσεων της νόσου. Μια πανδημία σαν αυτή δεν υποχωρεί από μόνη της. Δύο επιλογές υπάρχουν. Τα αυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, τα οποία ήδη οι περισσότεροι από εμάς εφαρμόζουν, δείτε και σήμερα το παράδειγμα της Ινδίας,
ή ένα υπερφορτωμένο και αδύνατο να ανταποκριθεί σύστημα υγείας. Όσο άσχημο και αν ακούγεται, είναι ένας ιός που δεν σταματάμε τόσο εύκολα μέτρα όσο όλοι θα θέλαμε. Να τον αφήναμε να εξαπλωθεί όπως προτείνεται από κάποιους κύκλους, δεν μπορώ να το φανταστώ. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο και περισσότερα επιστημονικά δεδομένα, χρειαζόμαστε αποτελεσματικές θεραπείες και ένα εμβόλιο, το οποίο δυστυχώς αργεί. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε ήδη αγοράσει με τα μέτρα για τη μαζική κινητοποίηση. Και αυτός ο χρόνος πρέπει να επενδυθεί σε κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς τρόπους να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την κρίση. Θέλω να πω εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συμμορφώνονται με μέτρα σκληρά, όσους ξεπερνούν τις προσωπικές τους δυσκολίες. Οι δρόμοι είναι πιο ήσυχοι από ποτέ, ακόμη και οι φίλοι μας κρατούν αποστάσεις από κοντά μας. Εγώ σέβομαι απόλυτα τον βουβό πόνο αυτών που έχουν κρούσμα στο σπίτι και πρέπει να απομονώνονται μακριά από το συγγενή τους ή δυνατόν και μακριά από το σπίτι τους, όπως και αυτών που έχουν κρούσμα στο νοσοκομείο και θέλουν να είναι δίπλα του. Αλήθεια, δύσκολες συνθήκες, δύσκολες επιλογές. Η μάχη γίνεται για πολλούς συμπολίτες μας και πολλούς από εμάς στην πρώτη γραμμή, ενώ για κάποιους η κριτική είναι εύκολη και εξ αποστάσεως. Προσοχή, για άλλη μια φορά παρακαλώ, στο στίγμα, στις προσωπικές αναφορές, σε γεγονότα που έχουν σχέση με τον ιό και αστοχούν ως προς την επιστημονική τους τεκμηρίωση, αλλά ακόμη περαιτέρω καταστρατηγούν κάθε έννοια ατομικής ελευθερίας και προσωπικών δεδομένων, όταν μάλιστα δεν γνωρίζουν οι κρίνοντες τα αληθινά γεγονότα. Δεν υπάρχει χρόνος για να δείχνουμε με το δάχτυλο ένα στον άλλον. Και το πρώτο μας μέλημα δεν είναι να αποδίδουμε ευθύνες. Έχουμε ένα κοινό εχθρό όλοι μας. Είναι ο ιός. Θέλω να έχουμε την προσοχή απέναντι σε αυτόν. Αν μπορούσαμε με ένα μαγικό ραβδί να παγώσουμε σε απόσταση 2 μέτρων ο ένας από τον άλλον για 14 μέρες, ο ιός θα σταματούσε την εξαπλωσή του και θα πέθαινε σε όλες τις άψυχες επιφάνειες που θα είχε μολύνει. Μετά 14 μέρες θα βλέπαμε ποιος έχει τα συμπτώματα και θα τον απομονώναμε. Γίνεται αυτό? Φυσικά και δεν είναι εφικτό, ούτε μπορεί να εφαρμοστεί από κανέναν και καμία χώρα του κόσμου. Περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες μέρες και εβδομάδες είναι ανάλογη της τιστάνιας προσπάθειας που όλοι μαζί κάνουμε τις τελευταίες εβδομάδες να περιορίσουμε την νόσο. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε εντός των προβλέψεων και να μην περάσουμε πιο δύσκολες καταστάσεις. Ο αγώνας όλων μας συνεχίζεται, είναι η μάχη των πολλών και εδώ να πω σήμερα είναι η μάχη που κέρδισε μια νεαρή μητέρα που γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι σήμερα στο νοσοκομείο μας. Ο αγώνας συνεχίζεται. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει...